Πρόεδρε μου, καιρό να τα πούμε. Συγχαρητήρια για την νίκη 83-71 εναντίον τη Ομόνοια που προερχόταν από τρομερή φόρμα. Ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας άξιζε η νίκη στη ομάδα μας. Αγωνιστήκαμε τόσο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο καλύτερα. Από κάποιες επιπολαιότητες νομίζω έκλεινε σε κάποιες φάσεις το σκορ. Εν τούτης στο τέλος νομίζω ότι νίκησαμε ο καλύτερος. Χρονιά για την ΕΘΑ φέτος, πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε? Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ παράξενη χρονιά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν τονίστηκε ιδιαίτερα. Αλλά η ομάδα μας στους περισσότερους αγώνες αγωνιζόταν με 4 ξένους. Ναι. Χάσαμε από το πρώτο φιλικό, το βασικό μας point guard, πάνω στον οποίο είχαμε χτίσει την ομάδα από πέρσι. Ναι. Και συνεχίσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 4 ξένους. Κάναμε μια αλλαγή στο τέλος του δεύτερου γύρου που δεν μας βγήκε. Αποφασίσαμε να μείνουμε με 4 συνειδητά. Από απόψε ξεκινήσαμε ξανά με 5 ξένους. Όμως στην κρίση, αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι στην κρίση η ΕΘΑ έμεινε δυνατή, στάθηκε στα πόδια της και παρόλο κάποιους ψήθυρους που λέγασαν ότι, να τα πω, ότι και καλά υπάρχει θέμα και οικονομικό και πες ότι θα τα κλείσει μια ομάδα ή άλλη, η ΕΘΑ είναι εδώ και δείχνει πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και κέρδισαν για την ομάδα την πιο φορμαρισμένη ίσως ομάδα αυτή τη στιγμή στο πράγμα. Στην ΕΘΑ ποτέ δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Οι παίκτες είναι εδώ, μπορείτε να τους ρωτήσετε. Ναι. Κάθε 20 του μηνός που είναι για το payday μας πληρώνονται όλοι. Ναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, σίγουρα όλες οι ομάδες έχουν κάποιες δυσκολίες, ειδικά από το Φεβρουάριο και μετά. Μάλιστα. Στην ΕΘΑ όμως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε ποτέ τέθηκε ομάδα, θέμα να κλείσει η ομάδα. Σε πιο δύσκολους καιρούς και δεν κλείσαμε, σίγουρα θα κλείσουμε τώρα. Εμείς θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουμε και το κύπελλο μπροστά μας. Ναι. Σίγουρα συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα αποτελέσματα στο φετινό πρωτάθλημα. Η ΕΘΑ νομίζω ίσως είναι η μόνη ομάδα που δεν είχε παράξενο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Τότε θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τυχόν απώλειες αυτούς που προπορεύονται και αν καταφέρουμε να μπούμε στο τέλος της ημέρας στη τετράδα, καλό δεχούμε. Διαφορετικά θα εκδηγήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο κύπελλο. Πάει για το κύπελλο η ΕΘΑ? Σίγουρα πάει. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω έδειξε στα χρόνια ότι είναι μαχήτρια ομάδα. Ναι. Έτσι είναι και φέτος. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό είναι που μεταφέρουμε στους παίκτες. Γι' αυτόν εξάλλου ήρθε και ο Κόλιν, σωματώθηκε στην ομάδα. Να δυναμώσουμε την ομάδα όσο μπορούμε, να σταθούμε στο πλευρό της και όπως μας βγάλει. Και τελευταία ερώτηση για πιο γενική. Η ΕΘΑ πώς χτίζει για το μέλλον? Η ΕΘΑ βλέπετε ότι φέτος, μετά που ο παπά Μιχαήλ αποφάσισε να μετακινηθεί στο ΑΠΟΕΛ, φέραμε τον Κυριακίδη από τον Αχιλλέα, ήρθε ο Σέρφος από το Παραλίμνη. Βλέπετε στον πάγκο υπάρχει ακόμη και 16χρονος. Ναι, πράγματι, ναι. Συμμετέχει στις προπονήσεις και στους αγώνες. Ο Φέδωνος. Δυστυχώς όμως, λόγω μαθημάτων, οι μικροί πολλές φορές δίνουν περισσότερη σημασία στα μαθήματα και δεν συμμετέχουν όπως έπρεπε να συμμετέχουν στις προπονήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γενικά που είναι στην Κύπρο. Τα παιδιά έχουν άλλες προτεραιότητες. Εν τούτης εμείς είμαστε στο πλευρό τους. Οποιοςδήποτε από την αθλητική ομάδα την οποία παρακολουθούμε τόσο σαν διοίκηση και ο προπονητής μπορεί να παίξει στην αντρική, το μεταφέρουμε στην αντρική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη ομάδα φέτος που χρησιμοποίησε παίκτες στην αντρική από την εφηβική και μάλιστα μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και διάφορους παίκτες, ναι, όχι μόνο. Ναι. Είναι κάτι που είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ναι. Πρέπει να το δουν οι Κύπροι παίκτες ότι στην ΕΘΑ έχουν μέλλον και να προτιμούν να έρχονται στην ΕΘΑ.
Εμείς, Πρόεδρε μου, σας ευχόμαστε να συνεχίσετε το έργο σας εδώ που κάνετε στην Έθαν Έγκομης και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.